Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού. Σήμερα λοιπόν έχω την τιμή να σας παρουσιάσω το δεύτερο μέρος που έχει να κάνει σχετικά με τα Mega CD της αγαπημένης μας Sega. Ως γνωστόν τα Mega CD ήταν add-ons για το πολύ αγαπημένο 16-bit το μηχάνημα, το Mega Drive, το 1 και το 2. Θέλω να πω ότι αυτό το βίντεο το αποφάσισα έτσι κάπως λίγο γρήγορα γιατί το τελευταίο διάστημα δεν προλαβαίνω να κάνω βιντεάκια, καθώς πλέον έγινα μπαμπάς και ο γιος μου είναι εδώ, είναι στο σπίτι, με ό,τι κούραση εξαντλητική υπάρχει στην οικογένεια κτλ. Παρόλα αυτά, ενώ είχα πει ότι δεν θα βγάλω επεισόδια για τουλάχιστον 1 με 2 μήνες, πήρα λίγο τη δύναμη από το γιο να κάνω αυτό το ωραίο επεισόδιο σήμερα και ελπίζω να το χαρείτε κι εσείς μαζί με μένα. Στο περασμένο λοιπόν επεισόδιο που έγινε πριν από περίπου 1 χρόνο, εκεί είχα αναλύσει. Είχα εξαντλήσει βασικά όλα τα specs, όλη την ιστορία, όλο το background πίσω από το Sega Mega CD, το πρώτο μοντέλο. Για όσους λοιπόν θέλουν να μάθουν αρκετά πράγματα για την ιστορία αυτού του διάσημου add-on, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι πολύ απλά να ανατρέξετε στο περασμένο επεισόδιο που έχω κάνει και θα είναι pinned στα σχόλια στο υπάρχον επεισόδιο εδώ στο YouTube και στα social του καναλιού και εκεί μπορείτε να δείτε όλη αυτή την ιστορική αναδρομή, όλο αυτό το ξεκίνημα της Sega και την απόφασή της να φτιάξει ένα CD add-on για να μπουστάρει το δυνατό της Mega Drive που είχε εκείνη την περίοδο. Και στο σημερινό αφιέρωμα ουσιαστικά πάμε στο δεύτερο μέρος, θα μιλήσουμε για το Mega CD 2, με ως λογικό ας πούμε επακόλουθο είναι η ιστορική αναδρομή να μην υπάρξει και σε αυτό το αφιέρωμα, καθώς τα έχω πει όλα στο πρώτο επεισόδιο. Εδώ θα πούμε βασικά τις αλλαγές που γίνανε, τις διαφοροποιήσεις, κάποια έτσι ενδιαφέροντα tech specs, κάποιες ιδέες, κάποια πράγματα που έχω να προτείνω και εγώ μετά, κάποια τυψάκια κτλ. Να κάνουμε ένα πατροπαράδοτο unboxing, ξανααγοράσαμε εχθές το μηχάνημα, καθώς το έχω σε mint κατάσταση και είναι σε πάρα πολύ καλή συσκευασία με όλα τα πράγματα που υπάρχουν μέσα. Και μετά να πω κάποια πραγματάκια λοιπόν, όπως είπα, για αυτό το μηχάνημα. Και στο τέλος, φυσικά, όπως και στο περασμένο επεισόδιο, να υπάρξει ένα πάρα πολύ όμορφο, ένα ωραίο καθαρό gameplay με κάποια Mega CD παιχνίδια. Λοιπόν, φύγαμε και πάμε να τα δούμε όλα ένα προς ένα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα βασικά. Το Mega CD 1 λοιπόν κυκλοφόρησε το 1992. Όμως, αυτό το εγχείρημα της Sega, επειδή ήταν και το ξεκίνημα και γενικά η τεχνολογία CD υπήρχε μόνο ήδη στην Amiga CD 32, δεν ήταν τόσο μεγάλη η γνώση, η τεχνογνωσία και η αξιοπιστία σε αυτά τα μηχανήματα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν αρκετές αναφορές ότι τα πρώτα μοντέλα τότε, μέσα σε 1 χρόνο δηλαδή ζωής στην αγορά της εποχής, υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Υπήρχε μεγάλο failure, δηλαδή έχουν αναφερθεί σε forums που έχω διαβάσει, αλλά και στο YouTube από μεγαλύτερους από μένα fans της Sega και τα λοιπά που είχαν τότε το Mega CD 2, μέχρι και να ανατινάζονται, να σκάνε δηλαδή και να παίρνουν φωτιά. Τώρα πώς γίνεται να ανατιναχθεί ένα Mega CD 1, μην με ρωτήσετε. Μπορώ να σας πω για μπαταρίες LiPo οι οποίες ανατινάζονται μέσα σε τηλεκατευθυνόμενα, μου έχει συμβεί, το ξέρω, ναι. Πώς γίνεται αυτό σε ένα Mega CD 1, παιδιά, δεν ξέρω. Οπότε η Sega είχε πάρει κάποιο feedback από αυτό το πρόβλημα που ήταν σοβαρό, της ανάφλεξης, και επίσης μέσα σε 1 χρόνο λειτουργίας επίσης είχαν βρει ότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα στο motorized tray του μηχανήματος. Μέσα λοιπόν εδώ, όπως θυμάστε, στο πρώτο Mega CD, τα CD μας τα βάζουμε με ένα tray, όπως δηλαδή και στα computer, όπως δηλαδή και σε άλλα μηχανήματα, και το Panasonic, το 3DO κτλ. Αυτό λοιπόν όμως μέσα, επειδή υπάρχουν οι μάντες, υπάρχουν γρανάζια, υπάρχουν και μικροελατηριά κτλ, από το πολύ βάλε βγάλε, και πόσο μάλλον αν έπεφτε και το Mega CD στα χέρια ενός πιτσιρικά που δεν είχε την υπομονή να ανοίγει αργά, να κλείνει κτλ και το τράβαγε και γενικά δεν του φερόταν με προδέρμ και αγάπη. Υπήρξαν πάρα πολλά λοιπόν προβλήματα σχετικά με το να μην μπορεί να πάρει τα CD και πολλές φορές
Τα motorized tray έχουν το κακό ότι μπορεί να μην μπει καλά ένα CD και να το χτυπήσουν, να το γδάρουν. Μου έχει συμβεί αυτό, όχι βέβαια σε κονσόλα, μου έχει συμβεί σε στερεοφωνικό τέτοιου τύπου και ήταν ένας τρόπος που δημιουργούσε προβλήματα. Γενικά το Mega CD1 λοιπόν ήταν ένα πάρα πολύ ακριβό αντών, γι' αυτό είχε και μια τιμή εκκίνησης περίπου, αν θυμάστε καλά που είχαμε πει στο περασμένο επεισόδιο, τα 300 δολάρια ή περίπου 270 λίρες. Ήταν λοιπόν αρκετά ακριβό. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, η Sega πήρε όλη αυτή όλες αυτές τις πληροφορίες από τους fans, από το κοινό, από τους retailers, από τα καταστήματα κτλ. Που κάνουν παράπονα, από τα μεγάλα hardware houses της εποχής, πιο πολύ Αγγλία και Αμερική, και αποφασίσανε να φτιάξουν ένα low cost version Mega CD 2 μοντέλο, όπως ακριβώς είχαν κάνει το ίδιο και για το Mega Drive 2. Έχω αναλύσει ήδη στο περασμένο επεισόδιο με το. Όχι περασμένο, ένα πρόσφατο επεισόδιο με τα Mega Drive, ότι το Mega Drive το 1 ήταν το ανώτερο hardware που μπορούσε να υπάρξει σε μια Mega Drive κονσόλα και το 2 ήταν ένα μηχάνημα που νομίζαμε εμείς μικροί ότι ήταν καλύτερο, αλλά ουσιαστικά ήταν χειρότερο, ήταν υποδιέστερο, όπως ήταν και το Master System 2, χειρότερο από το Master System 1. Αυτό λοιπόν ήταν μια κίνηση στρατηγική της Sega να κάνει ένα facelift, να φτιάξει κάτι διαφορετικό, με λιγότερο κόστος όμως για την ίδια, αλλά και για τους καταναλωτές, για να μπορεί να έχει πάντα ένα πάτημα απέναντι στη Nintendo, που η Nintendo ήταν πάντα πιο ακριβή στα μηχανήματά της. Αυτό λοιπόν είχε ως επακόλουθο να γίνει ένα οριστικό και ένα τελείως εντελώς νέο redesign του μηχανήματος, όπου οι πιο βασικές διαφορές ήταν περισσότερο στο πώς έμπαινε μέσα το CD. Έτσι λοιπόν στο Mega CD 2 δεν υπάρχει motorized tray όπως στο 1, αλλά υπάρχει top lid καπάκι όπως είχε μετά και το αγαπημένο μας PlayStation 1, το Saturn και άλλα μηχανήματα. Αυτό θα πρέπει να τονίσω ότι ήταν μια μεγάλη διαφορά που ακολούθησε και στο PlayStation 1 και στο Saturn τα λοιπά, γιατί και το Panasonic, το FZ1, είχε προβλήματα με αυτό. Οπότε είχαν καταλάβει ότι το Motorized Tray θα δημιουργούσε μόνο προβλήματα, άρα μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη στα μηχανήματα για να είναι πιο bulletproof, πιο αλεξίσφαιρα στο μέλλον από τη χρήση, ήταν να έχουν ένα απλό καπάκι επάνω το οποίο δεν δημιουργεί προβλήματα. Έτσι λοιπόν ήταν και το FZ10, το 3DO με αυτή τη τεχνολογία, και το Jaguar CD, και you name it, οποιοδήποτε άλλο CD ας πούμε υπήρξε στην εποχή μέχρι και το GameCube, δηλαδή από πάνω είχε το mini CD κτλ. Άρα ξεκινάει με ένα μηχάνημα το οποίο αφαιρεί αυτό το drive και βάζει ένα πλέον διπλής ταχύτητας CD-ROM drive. Τα πρώτα drives που υπήρχαν, τα πρώτα CD-ROMs στο Mega CD 1 ήταν τη Sony, υπήρχε ένα Variant τη Sony και υπήρχε και ένα δεύτερο Variant, μια δεύτερη εταιρεία που μου ξεφεύγει, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν της Philips ή της Panasonic, με επιφύλαξε αυτό, δεν θυμάμαι. Πάντως στο δεύτερο Mega CD επιλέξανε να υπάρχει Sonic μέσα CD-ROM ως κυρία, Sony, κυρία, όχι Sonic, Sony, CD-ROM, γιατί η Sony ήταν η κυρίαρχος, ήταν αυτή που ανακάλυψε και το πρότυπο, το CD, οπότε θεωρητικά ήταν η καλύτερη σε αυτή τη τεχνολογία εκείνη την εποχή. Άρα λοιπόν έχουμε ένα νέο CD-ROM που θα το δούμε σε λίγο όλα αυτά από κοντά και επίσης υπάρχουν κάποιες άλλες αλλαγές. Πριν προχωρήσω στις βασικές αλλαγές, να θίξουμε ένα κομμάτι λοιπόν το θέμα των πωλήσεων. Συνολικά έχουν βγει, αναφερθέντα έχουν πωληθεί 2,21 εκατομμύρια κομμάτια για Mega CD. Αυτό έχει να κάνει αρθριστικά και με Mega CD 1 και με Mega CD 2. Δυστυχώς, όσο και να έχω ψάξει, όσο και να έχω εξαντλήσει τις πιο απόκριφες σελίδες σε γκίστικες, θα το πούμε έτσι, και fan base από οτιδήποτε άλλο, δεν έχω καταφέρει να βρω ένα συγκεκριμένο αριθμό πωλήσεων για το Mega CD 2. Έτσι λοιπόν έχουμε μια αρθριστική εικόνα των πωλήσεων, η οποία είναι πάρα πολύ χαμηλή, αν αναλογιστείτε τις συνολικές πωλήσεις του Mega Drive 2, οι οποίες είναι κανονικά unofficial, γιατί το official είναι κάπου στα 60-70 εκατομμύρια, θυμάμαι καλά, είναι πάνω από 80 εκατομμύρια για όλα τα regions, για όλο τον πλανήτη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το 2,21 εκατομμύρια κομμάτια είναι πάρα πολύ λίγο. Αυτό όμως που πρέπει να τονίσω είναι λοιπόν ότι στην Ευρώπη τουλάχιστον υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι το Mega CD 2 πούλησε 4,2% σε όσους χρήστες είχαν Mega Drive. Αυτό είναι ένα πολύ χαμηλό νούμερο που σημαίνει ότι η ευρωπαϊκή αγορά δεν το αγκάλιασε και γενικά η αμερικάνικη αγορά ήταν λίγο πιο δυνατή σε αυτό, γιατί έπαιξαν πάρα πολύ δυνατά πρόμο σαν αυτό που θα δούμε τώρα. Hey! You still don't have a Sega CD? What are you waiting for? Nintendo to make one? You have seen the games, right? Wrong answer, man. Show them!
Wanna see more? Αφού είδαμε λοιπόν αυτό το πρόμο, καταλαβαίνουμε ότι στην Αμερική θέλανε να το πάρουν αυτό. Θέλανε να το αγοράσουν. Ο Καλίνσκι ήταν πίσω από την τεράστια διαφημιστική καμπάνια της Sega of America. Και εμείς θέλουμε να δούμε λίγο τα πράγματα πώς πήγανε στη δική μας την όχθη. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ουσιαστικά, αν και το Mega CD βγήκε στην Ιαπωνία το 1992, στην Ευρώπη ήρθε Απρίλιο του 1993. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας χρόνος μετά και η Sega έφτιαξε το Mega CD 2 μέσα με αρχές του 1993 και το έριξε κατευθείαν ταυτόχρονα σε όλα τα regions του πλανήτη, και αμερικάνικη και ευρωπαϊκή και ιαπωνέζικη αγορά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ήταν ένα μεγάλο λάθος, γιατί ο κόσμος που το πρωτοείδε στην Ευρώπη, τουλάχιστον μιλάμε για μας, εκεί Πάσχα του 1993, ξαφνικά το καλοκαίρι, και αν θυμάμαι συγκεκριμένα Σεπτέμβρη του 1993, άρχισαν οι πρώτοι Άγγλοι, οι πρώτοι retailers να το φέρουν στα καταστήματά τους, παρότι είχε δρομολογηθεί η κυκλοφορία του για Χριστούγεννα του 1993 το Mega CD 2. Αυτό λοιπόν όμως, επειδή έφερε σπευμένα τα τεμάχια τουλάχιστον στην Αγγλία και σε αρκετές άλλες χώρες της Ευρώπης, υπήρξε μεγάλη αναστάτωση στο αγοραστικό κοινό. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος βλέπει το Πάσχα και ψήνει για το καλοκαίρι να αγοράσει το Mega CD 1 για το Mega Drive 1 του τυχόν, ξαφνικά βλέπει ότι έχει βγει το Mega Drive 2 και μαζί με αυτό έχετε και το Mega CD 2. Αρχίζουν και το βλέπουν παιδιά στα έντυπα, υπάρχουν διαφημίσεις που τα περιοδικά της εποχής, όπως και εδώ στην Ελλάδα, μας φαίνανε κάποια νέα από το εξωτερικό. Έτσι λοιπόν και αυτοί τα γνωρίζανε και το κοινό ήταν πάρα πολύ μπερδεμένο. Σίγουρα λοιπόν υπήρχε μεγάλος κόσμος που πήρε, αρκετό μερίδιο ατόμων που πήραν το Mega CD 1, και πάρα πολλοί ήταν λοιπόν διστακτικοί για να πάρουν το δεύτερο μοντέλο. Εν τέλει, ουσιαστικά οι αγορές που έχουν γίνει στο δεύτερο μοντέλο είναι πολύ περισσότερες από το πρώτο μοντέλο, καθώς στην Αμερική η τιμή εκκίνησής του, αν θυμάμαι καλά, ήταν $229, και από τα 299 που είχε το Mega CD 1, που αυτό σημαίνει ότι σχεδόν $70 κάτω. Εντάξει, ήταν λίγο καλύτερο σαν κριτήριο, ήταν μια κινητήριος δύναμη κάποιος να το αγοράσει και να πει ότι εντάξει, έκανα μια καλή αγορά. Όμως το θέμα είναι ότι παρότι λοιπόν ήταν αυτή η τιμή χαμηλή, υπήρξε έτσι μια δυσπιστία στην αγορά και γι' αυτό λοιπόν δεν πήγε καλά. Ενδεικτικό είναι λοιπόν αυτό που είπαμε, ότι στην αγγλική αγορά, που ήταν πάρα πολύ μεγάλη και υπήρξε μεγάλο sponsorship της Sega τουλάχιστον στην Αγγλία, μόνο περίπου εκεί το 4,1% των κατόχων Mega Drive αγοράσανε Mega CD 2. Στη Γερμανία τα πράγματα ήταν βέβαια πάρα πολύ καλύτερα, καθότι περίπου πουληθήκανε 140.000 κομμάτια το 1993 με 1994, που για τον πληθυσμό της Γερμανίας και για τους κατόχους Mega Drive δεν είναι τεράστιο νούμερο, είναι όμως πιο μεγάλο νούμερο από αυτό της Αγγλίας και από άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό λοιπόν η διαφορά του release μεταξύ αυτών των δύο μηχανημάτων, που ουσιαστικά ήταν μέσα σε 4-5 μήνες, δημιουργήσε μια μεγάλη αναστάτωση. Στην Αγγλία είχαν υπολογίσει ότι θα πουλήσουν περίπου 2 με 2,5 εκατομμύρια τεμάχια Mega CD 2 όταν θα έβγαινε καλοκαίρι προς Σεπτέμβρη, και εν τέλει βρεθήκαν μέχρι τέλος Χριστουγέννων του 1993 να έχουν περίπου πουλήσει 80.000 τεμάχια. Αυτό λοιπόν ήταν ένα πρόβλημα στην ευρωπαϊκή αγορά, και συγκεκριμένα ο CEO της Sega of Europe, ο Nick κάτι, μου ξεφεύγει το επιθετό του τώρα, είχε πει ότι αν υπήρξε ένα πιο σωστό release και ένα πιο σωστό promo για το Mega CD 2, δηλαδή είχε έρθει τουλάχιστον 1 με 1,5 χρόνο μετά, το κοινό θα επένδυε σε αυτό, ενώ με μια πολύ μικρή διαφορά 4-5 μηνών από το Mega CD 1 ήταν καταστροφικό. Πάμε τώρα στα δικά μας τα μέρη, στην Ελλάδα μας. Εγώ θα σας πω παιδιά ότι έχω μια πολύ αμυδρή εικόνα, όπως είχα πει και στο περασμένο επεισόδιο για το Mega CD 1 στο Software Center, αλλά για το Mega CD 2 εγώ προσωπικά θυμάμαι να το βλέπω πρώτη φορά το 1994, πρώτη γυμνασίου, και συγκεκριμένα στο ένα από τα τρία μεγάλα παιχνιδάδικα της περιοχής μου του Γαλατσίου, στο Για Σας Παιδιά. Εκεί παιδιά ήταν το κουτί αυτό εδώ που βλέπετε, και ήταν εντάξει, στα μάτια τότε ενός παιδιού πρώτη γυμνασίου που διάβαζε τα νέα από το αλμανάκο μέχρι τότε, το Games. Το Game Pro βγήκανε την επόμενη χρονιά, δηλαδή όταν ήμουν εγώ Δευτέρα και Τρίτη Γυμνασίου. Οπότε διαβάσαμε από το αλμανάκο για το Mega CD 2 και σκεφτείτε πόσο φοβερό ήταν που το βλέπα μικρό σε ένα μαγαζί. Να σας πω την αλήθεια, την τιμή του σε δραχμές δεν τη θυμάμαι, αλλά σίγουρα θα ήταν αρκετά υψηλή. Τότε το Mega Drive, όταν ήμουν πρώτη γυμνασίου, στοίχιζε 30.000 δραχμές, και όταν ήμουν Δευτέρα γυμνασίου, το θυμάμαι χαρακτηριστικά από τη φόλα που σας έχω πει που έφαγα στο περασμένο χριστουγεννιάτικο εορταστικό επεισόδιο με το Mega Drive και το Master System, το crossover που πήγε να γίνει, είχε 20.000 δραχμές το Mega Drive 2
όταν ήμουν δεύτερη γυμνασίου το 1995. Οπότε το μηχάνημα είχε 30 χιλιάρικα, το Αντών δεν θα είχε παιδιά τουλάχιστον 120-150 χιλιάρικα. Ήταν CD τεχνολογία, μπορούσε να παίξει CD μουσικής. Τότε τα περισσότερα σπίτια δεν είχαν CD-ROM. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που ο πατέρας μου είχε πάρει ένα τεράστιο Sony Deck με Multiple Disc Changer το 1994 και πολλά σπίτια δεν είχαν CD-ROM, οπότε η Sega είχε ποντάρει και στην υψηλή του τιμή, όπως καταλαβαίνετε, ότι θα μπορούσε να παίξει και CD-ROM κανονικά συνδεδεμένο στο ηχοσύστημά σας. Τώρα, πέρα από αυτό λοιπόν, εγώ μικρός δεν είχα ποτέ την τύχη να παίξω σε ένα Mega CD-2 τότε. Δεν το είχε κανένας γνωστός, δεν το είχε κανένας φίλος, δεν το είχε κανένας μαθητής, δεν το είχε κανένας ξάδερφος. Το Mega CD-2 ήταν πρακτικά ένα αποθυμένο, ένα όνειρο, ας το πούμε έτσι, για εκείνη την εποχή, το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, και το αγόρασα το 2016, που το βρήκα σε μια πάρα πολύ καλή τιμή από Αγγλία, χωρίς το κουτί του, και πέρυσι τα Χριστούγεννα, αν θυμάστε, βρήκα το κουτί, αγόρασα δηλαδή εξ αρχής ένα Mega CD1 και ένα Mega CD2 τα Χριστούγεννα, διπλό δώρο Χριστουγέννων για πέρσι, ήταν αρκετά υψηλή η τιμή του, αλλά μπόρεσα και απέκτησα λοιπόν αυτήν εδώ την ωραία εικόνα που είχα αποθυμένη από μικρός, και για μένα μεγαλώνοντας και μπαίνοντας σε αυτό το retro collecting και οι αναμνήσεις που θέλω να μοιράζω με αυτό το κανάλι, είναι ότι μπόρεσα τουλάχιστον στα αγαπημένα μου video games και στα retro vintage toys που έχω μια μεγάλη συλλογή που διατηρώ, κατάφερα να κάνω τα αποθυμένα μου πραγματικότητα. Γι' αυτό είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καταφέρνω να συνδέσω το παρελθόν μου με το παρόν μου. Με το μέλλον δεν συνδέεται, ίσως ο γιος μου κάτι να πάρει. Official λοιπόν, πρακτικά το μηχάνημα δεν μπόρεσε λοιπόν να ορθοποδήσει, να πάει καλά, ήταν δύσκολη η αγορά, υπήρχαν πάρα πολλά νέα, τότε μην ξεχνάτε ότι το 93 εμφανίστηκε και το Panasonic, το Real 3D Auto of Zendena με CD, που βέβαια η τιμή του ήταν απλησίαστη, υπήρχε ήδη η Amiga CD32 που τουλάχιστον στην Αγγλία, οφείλω να πω, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο κοινό και στην Αγγλία και στη Γερμανία της Commodore, οπότε πάρα πολλοί κόσμος είχε πάρει το CD Add-on για την Amiga και η αγορά έδειχνε το μέλλον, ερχόταν πολύ υποσχόμενο με CD-ROMs και ότι θα βγαίνανε νέες κονσόλες νέας γενιάς, άρα πολλοίς κόσμος, και δεν μιλάμε τώρα για μικρής ηλικίας όπως ήμουν εγώ τότε, μιλάω για έφηβους 17 και πιο ενήλικους μετά που ήταν χωμένοι τότε στα κόλπα και στα tech specs, να γουστάρουν μια κονσόλα μελλοντική, να κάνουν λίγο φρένο 1-2 χρόνια. Τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα, ήταν αλλιώς η υπομονή, παιδιά, ήταν αλλιώς έβγαινε το χρήμα, οπότε δεν μας πειράζει και ένα χρόνο να περιμένουμε κάτι που λέει ο λόγος. Άρα πολλοί δεν επενδύσανε σε ένα Mega CD2. Εξάλλου το Jaguar όταν βγήκε και μετά από ένα χρόνο έβγαλε και το Jaguar CD. Μετά άρχισαν να βγαίνουν τα rumors για το PlayStation 1 το 1995. Έγινε και το rumor για το ότι θα βγει και το Sega Saturn. Οπότε η αγορά έφερνε πάρα πολλά CD-ROMs, έφερνε την 32-bit, την 5η γενιά, και άρα λοιπόν πολλοί κόσμος δεν θέλησε να επενδύσει και να χαλάσει αρκετά λεφτά για ένα add-on 16-bit του μηχανήματος μιας τέταρτης γενιάς, η οποία ήδη έφτανε στο πικ της. Το τι έχει καταφέρει το Mega CD να κάνει και πώς να μπουστάρει παιχνίδια, το έχουμε πει στο περασμένο επεισόδιο, θα πω και κάποια πραγματάκια βέβαια μετά. Οπότε, official, για να κλείσουμε το κομμάτι χρονολογικά, να πούμε ότι η παραγωγή του σταμάτησε official από τη Sega το Μάιο του 1996, καθώς η Sega ήδη από το 94, μη σας πω και από το 93, είχε ξεκινήσει να δουλεύει πάνω στο Sega Saturn, οπότε το 95 βγήκε το Sega Saturn στην Ιαπωνία. Το Mega CD δεν είχε πια μέλλον, ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα σταματήσει. Μαζί με το σταμάτημα λοιπόν του Mega CD 2 να υποστηρίζεται από τη Sega και τα παιχνίδια, σταμάτησε και το port ενός εξαίσιου τίτλου που οι παγίοι σαν εμένα θα γνωρίζετε, του θρυλικού adventure το Myst, το οποίο το Myst βέβαια βγήκε και στο Jaguar, βγήκε και στο 3DO και βγήκε και στα Windows 95, εννοείται, που εγώ προσωπικά εκεί το έπαιξα. Και θα βγαίνανε και άλλα παιχνίδια πολλά υποσχόμενα, τα οποία δυστυχώς σταμάτησαν. Εκεί λοιπόν ήταν όλη αυτή η ιστορία, από το 1993 μέχρι το 1996 δεν μπόρεσε να πουλήσει πάρα πολλά κομμάτια το Mega CD 2 και ήρθε το τέλος του. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε κάποιες βασικές διαφορές από το πρώτο μοντέλο. Η πρώτη λοιπόν μεγάλη διαφορά που είπα στην αρχή έχει να κάνει σχετικά με το πώς μπαίνει το CD μέσα. Στο πρώτο μοντέλο είχαμε το Motorized Tray, στο δεύτερο CD έχουμε το Top Lid Tray. Αυτό λοιπόν ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Όμως κάτω από το καπό υπήρξε μια άλλη αναβάθμιση λοιπόν,
Το CD-ROM στο πρώτο μηχάνημα, το Sony όπως είδαμε, της εταιρείας Sony που το έχει κατασκευάσει, ήταν μονής ταχύτητας. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε αργή ανάγνωση, ήταν πρώιμα CD-ROM σε αυτά, υπήρχε μεγάλο loading, ένα CD τότε ήταν 650 με 700 MB στο maximum και αυτό αργούσε πάρα πολύ να διαβάσει, με αποτέλεσμα να υπάρχει λίγο έτσι στην gameplay μας εμπειρία μια καθυστέρηση. Ξέρετε, τα έχουμε ζήσει όλοι αυτά και με τα loading times στα PlayStation, στα Saturn κτλ. Ή και στα CD-ROM στα PC μας. Έτσι λοιπόν, μια δεύτερη μεγάλη αναβάθμιση διαφορά είναι ότι εισήγαγαν CD-ROM διπλής ταχύτητας και αυτό από τη Sony, με μεγαλύτερη buffer μνήμη και με ό,τι ας πούμε παρελκόμενα μπορούσε να υποστηρίξει πιο γρήγορα αυτό το CD-ROM. Επεξεργαστή συνεχίζει να υπάρχει ο ίδιος της Motorola 68.000 στα 12,5 MHz, η RAM είναι στα 6 MB και υπάρχει και 1 Mbit στη ROM για να υπάρχει το saving. Να πούμε λοιπόν τώρα ότι κάτι πάρα πολύ βασικό έχει να κάνει με όλες αυτές τις αλλαγές που έγιναν στο hardware για να μπορέσει να υποστηρίξει το νέο CD, τη νέα επικοινωνία, τους νέους διάβλους, τα buffer, όλα αυτά. Υπάρχει και νέο BIOS. Το BIOS λοιπόν στο πρώτο μηχάνημα είναι version 1 και στο δεύτερο μηχάνημα είναι version 2 και version 2.2, 2.2 λοιπόν για κάποια regions. Να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι τώρα ποιο version έχω, αλλά αν θυμάμαι καλά αυτό το συγκεκριμένο Mega CD πρέπει να έχει την έκδοση 2.2. Επίσης έχει αλλάξει το boot screen, το πώς ξεκινάει ένα Mega CD 1 με το πώς ξεκινάει ένα Mega CD 2 είναι διαφοροποιημένο, έχουν ένα πιο γρήγορο boot up και η ταχύτητα λοιπόν έχει δώσει έναν νέο αέρα, έχει δώσει μια καλύτερη gameplay εμπειρία στο πώς παίζει κάποιος τα παιχνίδια. Επίσης, για θέμα κόστους, έχουν αφαιρεθεί όλα τα φώτα και τα LED που βλέπετε μπροστά, το access, το loading κτλ. Που υπάρχουν στο 1 και με ένα μοναδικό λαμπάκι να υπάρχει στο tray του 2, που θα το δούμε σε λίγο που είναι αυτό, να αναβοσβήνει μόνο αυτό εκεί. Άρα λοιπόν, κάνανε ένα cut-off δηλαδή σε έξοδα, μέχρι και στο παραμικρό λεντάκι στο δεύτερο μοντέλο. Ένα μεγάλο θεματάκι που θέλω να δείξω είναι ότι η γύρωση που υπάρχει στο Mega CD 1, το πώς συνδέεται και η γύρωση που υπάρχει στο Mega CD 2 είναι διαφορετικές στον τρόπο. Πολλοί κόσμοι τους μπερδεύεται και καμιά φορά δεν ανάβει ή ας πούμε ανάβει και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παρεμβολή. Αυτό που λέμε λοιπόν τα χιόνια ή κακή ποιότητα εικόνας. Αυτό έχει να κάνει με τη γύρωση που θα σας δείξω στη συνέχεια ποια είναι. Είναι τελείως διαφορετικό το κομμάτι της γύρωσης στο 1, Mega CD 1 με το Mega CD 2. Πάμε λίγο τέλος τώρα, αφού είπαμε έτσι τις μικρές διαφορούλες που έχει αυτό το μηχάνημα, πάμε να δούμε ποια είναι κάποια θεματάκια που θα μπορούσε να έχει. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα λοιπόν στο Mega CD 1 είναι ότι τα περισσότερα πλέον που κάποιος θέλει να πάρει δεν είναι λειτουργικά. Δυστυχώς, παιδιά, πάρα πολλοί αγοράζουν Mega CD μόνο για display για να έχουν το Tower of Power, δηλαδή Mega Drive 1, 32X και Mega CD το πρώτο μοντέλο. Πολλά δεν είναι λειτουργικά και αυτό δεν έχει να κάνει ότι παραδίδουν πνεύμα τα περισσότερα CD-ROM που έχουν τα μονής ταχύτητας. Το πρόβλημα είναι ότι στο πρώτο μοντέλο δεν είχαν βάλει καλής ποιότητας πυκνωτές, με αποτέλεσμα από τα χρόνια να σκάνει πυκνωτές και έχω δει και κάποια βίντεο, ας πούμε, που δεν ήταν δυνατό, δεν ήταν εφικτό να αποκατασταθούν αυτές οι βλάβες από ηλεκτρονικούς, να έχουν σκάσει πυκνωτές επάνω σε συγκεκριμένους διάβλους, σε memory chips και όλα αυτά, με αποτέλεσμα η διάβρωση από το υγρό των πυκνωτών να καταστρέφει και να αργοτρώει σιγά σιγά την PCB, την πλακέτα δηλαδή του συστήματος, με μη αναστρέψιμες ας πούμε ζημιές. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα και γι' αυτό γενικά τα Mega CD 1 πολλούνται πάρα πολύ ακριβά στην περίπτωση που είναι λειτουργικά. Και αν θυμάστε δηλαδή στο περασμένο επεισόδιο, τουλάχιστον εγώ το πήρα πέρσι τα Χριστούγεννα αυτό, η τιμή του για κουτά το Mega CD 1 ήταν στα 500 ευρώ με κουτί, κομπλέ και λειτουργικό. Σίγουρα μπορείτε να βρείτε πιο φτηνά, αλλά αλήθεια δεν ξέρω ας πούμε πόσο έχουν πάει τώρα, μπορεί να έχουν ανέβει τιμές τους για ένα λειτουργικό. Η αλήθεια είναι ότι σε ένα λειτουργικό Mega CD 2 με κουτί, η τιμές είναι, να το πω και αυτό, για όσους ενδιαφέρονται φυσικά να το αποκτήσουν, γι' αυτό κάνω και αυτή την παρουσίαση για κάποιον που δεν ξέρει να μάθει κάτι και για τις τιμές της αγοράς που κυμαίνονται περίπου. Εγώ πέρσι αυτό το πήρα 300 ευρώ κουτά, το 320 συγκεκριμένα για την ακρίβεια. Είναι δηλαδή περίπου στα 2 κατοστάρικα κάτω από ένα Mega CD 1. Αυτό που θα πούμε και συνέχεια είναι ότι το Mega CD 2 είναι σαφώς πιο δυνατό και πιο αλεξίσφαιρο να αντέξει στα βάθη του χρόνου από ένα Mega CD 1. Γινώντας λοιπόν πίσω στα θέματα με τα προβλήματα, είναι ότι στο πρώτο μοντέλο λοιπόν δεν υπήρχαν καλοί πυκνωτές, με αποτέλεσμα λοιπόν να σκάνε και να υπάρξει μεγάλη βλάβη στο μέλλον και να μην διορθώνονται αυτά.
Η Sega λοιπόν είχε καταλάβει ότι δεν είχε βάλει καλούς πυκνωτές στο πρώτο μοντέλο και το διόρθωσε εδώ. Το Mega CD2 λοιπόν φοράει. Ξάπνιση, φίλτρο πρόγραμμα. Ροϊκή και Χωάννες. Λοιπόν, φοράει πολύ καλύτερους πυκνωτές. Αν θυμάμαι καλά, αντέχουν περισσότερα φαράντς, είναι καλύτερης ποιότητας, είναι Japan, ενώ στο Mega CD1, αν θυμάμαι καλά, οι πυκνωτές ήταν κορεάτικοι, κάτι τέτοιο που είχα διαβάσει, και η ποιότητά τους είναι πολύ ανώτερη. Άρα λοιπόν στο Mega CD2 δεν φοβόμαστε να μας χαλάσει το CD-ROM το tray, δεν φοβόμαστε να μας χαλάσει το CD-ROM το μάτι, γιατί είναι πολύ πιο ανώτερο, πέρα ότι είναι ένα διπλής ταχύτητα CD-ROM, έχει και πιο εξελιγμένο μάτι. Ένα χρόνο μετά υπάρχουν αρκετά δηλαδή περιθώρια βελτίωση που έχει γίνει στο μηχάνημα. Δεν φοβόμαστε να μην μας κάσουν πυκνωτές και γίνει ζημιά. Και γενικά είναι ένα πολύ robust, ένα πολύ δυνατό design. Αυτό λοιπόν μπορεί να το καταλάβει κάποιος πιάνοντας το και στα χέρια του. Γενικά το ένα είναι για μένα αυτό εδώ που βλέπουμε, το Tower of Power. Είναι ότι πιο όμορφο μπορεί να έχει κάποιος. Για μένα είναι η πιο αγαπημένη μου κονσόλα. Εγώ το ονομάζω Decepticon Combiner, δηλαδή ότι είναι τρία Decepticon και ενώνονται και γίνεται ένα μεγάλο, όπως ο Devastator, ο Bruticus και τα λοιπά, ο Defensor, όσοι ασχολείστε με Transformers και γουστάρετε και είστε πορωμένοι όπως εγώ. Είναι πάρα πολύ όμορφο, αλλά δεν είναι βολικό. Δηλαδή το φοβάμαι, ρε παιδί μου, να το πατήσω, να το ανάψω, το φοβάμαι. Είναι fragile, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Και το 2 είναι ακριβώς το ανάποδο. Έχω ένα φίλο που του έχει πέσει και το 2 κάτω στο πάτωμα, του φύγε τα χέρια και του πέσε κάτω και λειτουργεί κανονικά. Οπότε εκεί καταλαβαίνουμε τη διαφορά στην ποιότητα κατασκευής. Ένα άλλο θεματάκι που θέλω να θέσω σαν tip είναι ότι έχω διαβάσει και έχουν αναφερθεί προβλήματα βάζοντας λάθος τροφοδοτικά στο Mega CD. Το Mega CD παίρνει DC ίδιο με αυτό του Mega Drive 2, αλλά υπάρχουν διάφορες διαφοροποιήσεις, διάφοροι κωδικοί. Οπότε εμείς, αν έχουμε πάρα πολλά Sega μηχανήματα στο χώρο μας και έχουμε ψιλομπερδέψει τα τροφοδοτικά τους σε κάποια σακούλα πεταμένα κτλ., υπάρχουν φορές που, αν μπει το λάθος τροφοδοτικό, παρότι να ταιριάζει το πιν του και παρότι να του δίνει ρεύμα, κάποια στιγμή από παραπάνω τάση, γιατί αν θυμάμαι καλά από τη μάνα του θέλει περίπου 1,5 αμπέρ, σκάνε κάποιες ασφάλειες μέσα. Έτσι λοιπόν. Αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω αν συνέβαινε στο πρώτο μοντέλο, αλλά στο δεύτερο μοντέλο συμβαίνει συχνά. Και τι γίνεται, σκάει λοιπόν αυτή η ασφάλεια και μπαίνει σε fail safe το μηχάνημα και δεν ξεκινάει. Εκεί λοιπόν ο χομπίστας, παύλα player, νομίζω ότι το μηχάνημά του έχει καεί. Επίσης πάρα πολύ να ξέρετε, πουλάνε στο eBay μηχανήματα έτσι που λένε ότι είναι not working, αλλά αν πραγματικά κάποιος έχει ρίσκο, who dares wins λέγανε οι SAS στην Αγγλία, οι ειδικές δυνάμεις της Αγγλίας, μπορεί απλά να είναι μια σκασμένη ασφαλιούλα, παιδιά, και να το πάρετε φτηνά, να την αλλάξει, να την αλλάξει κάποιος, όπως π.χ. ο ξάδερφός μου ο Δημήτρης στην 8 Pins, και να είναι λειτουργικό. Και αυτό σας το λέω με δικιά μου εμπειρία, σε Super Nintendo, που από πρόβλημα τάσης έγινε ένα θεματάκι και ξαφνικά το Super Nintendo δεν άναβε και είπαμε κάηκε. Και το άνοιξα και τι είδα, φοράει στη μητρική του, κολλημένο πάνω στη μητρική του Super Nintendo, έχει μια micro pico pico, όπως λέγεται αυτή, μια ασφάλεια, η οποία αυτή σκάει. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να ξεκινήσει το μηχάνημα. Αυτή λοιπόν την αλλάζεις και όλα είναι ως... Όλα βαίνουν καλώς. Πολλοί τι κάνουν όμως τώρα, δεν κάθονται να κολλήσουν στην μητρική αυτή την ασφάλεια. Απλά βάζουν slot, υποδοχή, να μπει πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια, σαν αυτές από τα ηχοσυστήματα, αυτές τις γυάλινες, και να γίνει πολύ πιο εύκολη δουλειά. Που σε περίπτωση δηλαδή που στο μέλλον ξαναγίνει κάποιο πρόβλημα με τάση και σκάσει αυτή, να μην κάνουμε κολλήσεις πάνω στη πλακέτα. Βάζουμε απλά κλακ κλακ μια ασφάλεια και όλα καλά. Έτσι λοιπόν μου είχε κάνει και εμένα ο Δημήτρης, ο ξάδερφός μου με την 8 Pins, μου είχε βάλει μια ασφάλεια πιο μεγάλη, μου έκανε βέβαια υποδοχή πάνω στη μητρική με κόλληση πατεντούλα για να μπαίνει η νέα ασφάλεια και όλα καλά. Το ίδιο λοιπόν έχω δει και σε tutorial στο YouTube, που κάποιοι που τους έχουν σκάσει τα Mega CD2 λοιπόν αυτά τα micro pico fuses, κάνουν αναμονή μόνιμη με κόλληση και αν τυχόν τύχει κάτι, το φτιάχνουν εκεί και όλα καλά. Αυτό είναι λοιπόν ένα σύνηθες πρόβλημα από λάθος DC ή και προφανώς από κάποια αλλαγή στην τάση στο οικιακό δίκτυο, να γίνει κάποια υπερφόρτωση και να σκάσει αυτή η ασφάλεια. Μην φοβάστε, είναι σαν ένα fail safe, είναι σαν να μας πέσουν οι ασφάλειες στο σπίτι. Μόνο που εδώ πρέπει απλά να αλλάξουμε μια ασφάλεια. Αυτό που θέλω επίσης να τονίσω είναι και το πρώτο μηχάνημα και το δεύτερο σαφώς έχουν μέσα ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία για να μας κρατάει τα saves. Το manual, αν θυμάμαι καλά, μας τονίζει ότι τα saves κρατιούνται για περίπου 30 μέρες και εφόσον το μηχάνημα είναι μόνιμα στην πρίζα. Ναι, ποιος θα το κάνει αυτό? Κανείς, δεν ξέρω. Πρέπει, εγώ προσωπικά δεν θέλω να αφήνω αυτά τα μηχανήματα στο ρεύμα, καθώς
Αν θυμάστε και από παλιά και ζητάμε τα Super Nintendo μας και τα Master System μας κτλ. Όταν είναι στο ρεύμα τα τροφοδοτικά τους, είναι μόνιμα ζεσταμένα. Δηλαδή περνάει από μέσα ρεύμα και τα επιβαρύνει. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για 25-30 χρονών μηχανήματα, πόσο επιβαρημένα είναι ήδη, οπότε δεν υπάρχει λόγος να καθόμαστε να τα αφήνουμε. Το δίνω σαν συμβουλή προσωπικά, σαν Νίκος, μην αφήνετε τα τροφοδοτικά από τις ζευγό κονσόλες σας να είναι μόνιμα σε μπαλαντέζες. Εκτός αν έχετε ένα switch πιο απομακρυσμένα και τις κλείνετε από εκεί και όταν θέλετε να παίξετε να τις ανάβετε. Οπότε λοιπόν εδώ η μπαταρία αυτή που υπάρχει μέσα για να κάνει save, από τα χρόνια τα έχει την άξη. Οπότε τι κάνουμε εκεί, την αλλάζουμε πάλι λοιπόν εδώ σε αυτή τη μετρική. Να ξέρετε, είναι κολλημένη η μπαταρία, θέλει δηλαδή μια ιστορία για να πρέπει να δίνουμε με κολλητήρι να την ξεκολλήσετε από την πλακέτα, να βγει η πλακέτα έξω από την άλλη μεριά, να τη λιώσουμε με καλά, να βγει η μπαταρία. Εδώ πάλι μπορεί να γίνει πατέντα, να μπει δηλαδή μια αναμονή, μια υποδοχή μπαταρίας λοιπόν, και εκεί να μπαινοβγάζουμε συνέχεια την μπαταρία όποτε μας χαλάει. Τώρα αυτό πόσα χρόνια θα έπαιρνε μετά είναι σίγουρα κανείς δεν ξέρει, γιατί πλέον υπάρχουν και καλύτερες μπαταρίες κτλ. Αλλά είναι μια καλή πατέντα που έχω δει πάρα πολύ να κάνουν σε tutorial στο YouTube. Επίσης λοιπόν, πολύ βασικό, αν δεν σας κάνει saves, να μπείτε στο κόπο να αλλάξετε μια μπαταριούλα και συγκεκριμένα βάλετε μια μπαταρία Maxell, επαναφορτιζόμενη το τονίζω, LIR 2032, και όχι να μπερδευτείτε και να βάλετε μια απλή μπαταρία CR 2032. Αυτή δεν θα κάνει τίποτα, μπορεί να γίνει και ζημιά. Εσείς θέλετε να βάλετε μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Φεύγοντας από αυτό το κομμάτι, να τονίσω κάτι τελευταίο το οποίο το είχα πει και στο περασμένο επεισόδιο, και το MegaCD 1 και το MegaCD 2 μπορούν να πάρουν aftermarket BIOS, τα οποία κυκλοφορούν στο eBay τα τελευταία χρόνια, τα οποία κάνουν region unlock το μηχάνημά μας. Που σημαίνει λοιπόν ότι μπορούμε να παίξουμε σε ένα ευρωπαϊκό μηχάνημα αμερικάνικα παιχνίδια είτε γιαπωνέζικα χωρίς κανένα πρόβλημα. Δηλαδή να γίνει multi-region το μηχάνημά μας. Αυτά τα τσιπάκια είναι περίπου στα 20 ευρώ και απαιτούν πάρα πολύ καλή γνώση για να γίνει η κόλληση, δηλαδή να φύγει το μαμά BIOS chip και να μπει το unlocked. Αυτό είναι μια διαδικασία λοιπόν που θέλει καλό χέρι και έπειτα από συζήτηση με τον ξάδερφό μου Δημήτρη από την 8pins, αν κάποιος φίλος έχει Mega CD και θέλει να το κάνει region unlock, εμείς, εγώ ο Console Hunter και η 8pins σας λέμε μπορείτε να μας το στείλετε, να σας το φτιάξουμε δωρεάν για να γίνει και βίντεο το tutorial αυτό. Όπως έχω κάνει και tutorial που κάνουμε region unlock άλλα μηχανήματα. Όποιος φίλος λοιπόν θέλει και επιθυμεί να κάνει region unlock το Mega CD του, μπορεί να μας το στείλει σε εμάς και να το κάνουμε δωρεάν για να γίνει και επεισόδιο στο YouTube. Θα μου πεις γιατί δεν κάνεις τα δικά σου. Πραγματικά τα δικά μου θέλουν να μείνουν μαμά. Σε αυτή την περίπτωση είμαι αρνητικός. Μόνο αν πάρω κάποιο loose Mega CD 2 και εκεί του κάνω κάτι τέτοιο, απλά επειδή δεν είναι στα σχέδια τώρα να πάρω και ένα τρίτο Mega CD, γιατί έχω ήδη και το Multi Mega, όπως ξέρετε, σαν τρίτο μηχάνημα Mega CD θεωρητικά, δεν το ψήνω, οπότε το αφήνω αυτό σαν ανοιχτή έτσι κάλεσμα, όποιος φίλος θέλει λοιπόν, να το δοκιμάσουμε, να μας το φέρει και να το κάνουμε δωρεάν αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, νομίζω ότι είπα αρκετά πραγματάκια και τώρα πάμε να κάνουμε ένα γνήσιο πατροπαράδοτο unboxing με την κλασική κάμερα point of view από πάνω, να δούμε πώς είναι σαν να ανοίγατε το μηχάνημα, σαν να το αγοράζατε το 1993-1994 στην Ευρώπη, να θυμηθούμε λίγο παλιά, να νιώσουμε λίγο μικροί και να γουστάρουμε. Σας το έχω εδώ, σας το έχω τέλεια όλα μέσα, δεν λείπει τίποτα από αυτή τη συσκευασία και πάμε να το δούμε παρέα να γουστάρουμε. Και πριν ξεκινήσουμε, παιδιά, τώρα το unboxing, θέλω να σας δείξω κάτι το οποίο το έχω φυλάξει από μικρός, από τότε που πηγαίναμε στα μαγαζιά και παίρναμε από τα διαφημιστικά stands, τα promo, όλα τα φυλλαδιάκια και βιβλιαράκια της εποχής. Το έχω από τότε, είναι της Zegaton και είναι συγκεκριμένα το δεύτερο καταλογάκι με εξώφυλλο το Mega Drive 2. Ψάχνω συγκεκριμένα το πρώτο καταλογάκι με εξώφυλλο το Mega Drive 1 και ψάχνω επίσης και το καταλογάκι με τον Sony, παιδιά. Όσοι το έχετε, μπορείτε να μου στείλετε ένα email να το ανταλλάξουμε. Έχω και εγώ αρκετά πράγματα για ανταλλαγή, περιοδικά, διαφημιστικά κτλ. Τα ψάχνω αυτά καιρό για να μαζέψω αυτά τα συγκεκριμένα με τη Sega. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, είναι τη Zegatron, τη αγαπημένη μα. Και εδώ τώρα θέλω να σα δείξω, για όσου δεν το έχετε δει. Τώρα κάποιοι σίγουρα θα το θυμάστε, θα σας έρχονται όμορφες αναμνήσεις. Μας δείχνει Mega Drive 2, 32X και μετά μας δείχνει και το Mega CD. Σας το φαίνω λίγο πιο κοντά να το δείτε. Το μηχάνημα του μέλλοντος είναι εδώ.
Δισεκατομμύρια χρώμα σπράιτς, εκρηκτικό τηλεφωνικό σύγχρονο και γραφικά που ξεπερνούν την πραγματικότητα, περιμένουν να τα αντιμετωπίσετε. Διασκεδάστε μαζί του, συνδέστε με το τηλεφωνικό σας γιατί είναι CD player υψηλών προδιαγραφών με δυνατότητα να διαβάζει και γραφικά CD plus G. Τραγουδίστε μαζί του, είναι ένα τέλειο σύστημα karaoke. Ζήστε μαζί του, είναι το μέλλον, είναι Sega. Το καλύτερο δώρο για εσάς και το Mega Drive σας. True Video, και εδώ βλέπουμε κάποιες παιχνιδάρες. Το Silkhead, Jaguar CD, Road Avenger CD, Batman Returns CD, Sherlock Holmes, Sonic CD, Final Fight CD, Night Trap CD, Tom Cataley, Prize Fighter, Dragon's Lair, Double Switch, και εδώ εντάξει μετά το Manual, το Philadelphia, συγγνώμη, μας δείχνει Master System 2 και φυσικά προς το τέλος μας δείχνει και Game Gear. Πολύ αγαπημένο έντυπο. Ξαναλέω, όσοι έχετε διπλό το πρώτο φυλαδιάκι ή το πρώτο που είναι μόνο ο Sonic, τα ψάχνω για ανταλλαγούλες και για αγορά φυσικά. Φεύγουμε λοιπόν από αυτά εδώ και τώρα σας δείχνω το κουτί. Λοιπόν, το κουτί αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί επάνω έχει δύο τιμές. Έχει την τιμή, μισό λεπτό γιατί εδώ τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα πάω την κάμερα λίγο πιο εδώ. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε που γράφει 249,99 λίρες και γράφει Sin Road Avenger. Ήταν η τιμή του release για το Mega CD 2 σε λίρες. Και από κάτω βλέπουμε ένα νέο αυτοκόλλητο που είναι στα 124,99 λίρες. Σχεδόν μισή τιμή. Προφανώς αυτό αγοράστηκε με τη δεύτερη τιμή και το λέω αυτό γιατί το συγκεκριμένο του κουτί το έχω αγοράσει από άτομο που το πήρε τότε από μικρός. Δηλαδή το πούλησε γιατί... θυμάμαι είχα μιλήσει με τον άνθρωπο προσωπικά, έκανε οικογένεια, ερχόταν ένα μωρό και άρχισε να πουλάει ένα σπάι τη συλλογή του στο eBay και εγώ πήρα αυτό το κομμάτι και είμαι χαρούμενος γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό κομμάτι, πολύ καλό καθαρό Mega CD 2 μέσα και καθαρό κουτί με όλα τα παρελκόμενα, θα τα δείτε τώρα όλα μέσα. Πριν το ανοίξουμε να κάνουμε ένα γρήγορο να δείτε πώς είναι το κουτάκι. Εδώ βλέπουμε τα κλασικά αυτά. Από εδώ βλέπουμε συνδεσμολογία, κάποια παιχνίδια, Mega CD Games, Plays All Your Music Games. Από κάτω δεν έχει κάτι και από πάνω είναι τα ίδια και πάμε να το δούμε και λίγο από πίσω. Transform your Mega Drive or Mega Drive 2 into the next generation of game machine. Σε διάφορες γλώσσες και software library. Κάποια παιχνίδια εδώ, όπως το Final Fight, το Soul Fist, Cobra Command, Jaguar, Night Trap, Sherlock Holmes, Goof Child, Afterburner 3, Robo Aleste και Road Avenger. Αρκετά μεγάλο κουτί. Είναι πιο μεγάλο, παιδιά, από το κουτί του Mega CD 1. Απ' έξω βλέπουμε ότι υπάρχει και το αυτοκόλλητο, ότι περιλαμβάνεται μέσα αυτό το παιχνίδι. Και πάμε να το ανοίξουμε λίγο. Κάνω λίγο με προσοχή τώρα εκτός κάμερας αναγκαστικά γιατί είναι και δύσκολο μόνος μου, δεν θέλω να κάνω κάποια ζημιά. Λοιπόν, και πάμε να το δούμε τώρα, παιδιά, εδώ ξεκινάμε το σακουλάκι του. Το πολύ βαρύ του manual, παιδιά, με πολύ ωραία έτσι γράφει όλα τα απαραίτητα, το μενού ας πούμε του CD μας δείχνει μέσα τι να κάνουμε και τι να μην δεν κάνουμε, συνδεσμολογία, πολύ ωραίο booklet. Να πω επίσης ότι για όσους δεν γνωρίζουν, υπάρχουν τα Sega Mega Speakers, τα οποία είναι ηχεία τα οποία είχε βγάλει η Sega για να συνδεθεί στα Mega CD και στο Mega CD 1 και για να παίξει και καραόκι κιόλας και τα λοιπά, και με το MIGTI κιόλας για το Mega CD 1 που υπάρχει και το Karaoke Kit για όσους γνωρίζουν. Πολύ ωραία σκηνικά. Κάποια στιγμή, να σου πω την αλήθεια, θέλω να βρω αυτά τα ηχεία τα Sega για να μπουν στο game μου μαζί με την καμπίνα, το Sega κιόσκ που έχω, το Zegatron. Βγάζουμε αυτό στην άκρη, αυτό εδώ το χαρτονάκι, ακριβώς από πάνω. Εδώ βλέπουμε
το Road Avenger που είναι μέσα, δώρο, ένα FMV παιχνίδι cartoon κάπως, based, Road Avenger, και εδώ είναι όλα τα πράγματα σαν να το αγοράζουμε εχθές. Εδώ είναι το τροφοδοτικό του, εντάξει, ένα τροφοδοτικό είναι, δεν χρειάζεται να το βγάλουμε έξω. Εδώ τώρα, αυτό εδώ παιδιά θα το δούμε σε λίγο μόλις βγάλουμε το unit. Αυτό είναι πλακάκι αντάπτορας για όσους δεν είχαν Mega Drive 2 να βάλουν το Mega Drive 1 επάνω στο Mega CD 2 τους, και επειδή από κάτω δημιουργούταν ένα κενό λόγω του πιο μακρινού προφίλ που έχει το Mega Drive 1, υπήρχε λοιπόν στη συσκευασία του Mega Drive 2 αυτό εδώ το πλακάκι που θα δούμε πώς συνδέεται σε λίγο. Το βάζω και αυτό στην άκρη. Λοιπόν, εδώ επίσης υπάρχει αυτό το καλώδιο, τα δύο 3,5 jack, τα οποία έχουν και ασφάλεια κιόλας μέσα. Αυτά συνδέεται στην πίσω μεριά του unit και προφανώς έχει να κάνει, μπαίνει στο slot που λέει mix και έχει να κάνει μάλλον σχετικά με το καραόκι αυτό. Θα το δείτε το slot σε λίγο, δεν το έχω βέβαια χρησιμοποιήσει ποτέ, δεν νομίζω ότι θα το χρησιμοποιήσω. Και πάμε τώρα εδώ να βγάλουμε το unit. Όπως βλέπετε είναι όλα τα γνήσια τα σακουλάκια του, στοργικά φυλαγμένα τον άνθρωπο, γιατί υπάρχουν πολλοί που τα πετάγανε. Πριν πάμε στο μηχάνημα να τελειώνουμε με τα ενδότερα, αφίσα, κάποια άλλη εγγύηση. Κάποιο άλλο χαρτί που μας προειδοποιεί ότι κάποια specifications μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Και εδώ κάτω υπάρχει αυτό εδώ το πλακάκι, το οποίο αυτό παιδιά συνδέεται εδώ μπαίνει εδώ μέσα, και αυτό μετά με βίδες, που οι βίδες υπάρχουν εδώ, τις βλέπετε, το βιδώνουμε κάτω από το Mega Drive 1. Συγγνώμη, κάτω από το Mega CD 2, για να κάτσει το Mega Drive 1. Το βάζω και αυτό εδώ στην άκρη. Εδώ είναι οι ξεχωριστές υγιώσεις που έχει το Mega CD 2, με τρόπο συγκεκριμένο που θέλει να μπει, όπως σας είπα. Το δούμε σε λίγο. Και επίσης εδώ υπάρχει και το καλώδιο. Εντάξει, αυτό σκεφτείτε ότι ο άνθρωπος δεν το έχει χρησιμοποιήσει ποτέ. Απλά μάλλον το έχει σκίσει πριν το ζελοτέιπ για να το βγάλει μια φορά. Δεν ξέρω τι το έκανε. Τέλος πάντων, αυτά τα δύο RCA μπαίνουν από πίσω στο μηχάνημα για να συνδεθούν στον ενισχυτή μας, στο στεροφωνικό μας, και συγκεκριμένα να παίξουν στην επιλογή auxiliary και να βγει ο ήχος του CD μας στο στεροφωνικό μας, με τα ηχεία μας. Αυτό είναι λοιπόν η σύνδεση ουσιαστικά για το CD, για να παίξει CD μουσική στο ηχοσύστημά μας. Και παίρνοντάς το τώρα όλο αυτό από εδώ, από μπροστά μου, φέρνω το unit, το βγάζουμε και ήρθε η ώρα λοιπόν να σας το δείξω. Βλέπετε καταρχήν αρκετά καθαρό, είναι βαρύ, είναι περίπου 1,5-2 κιλά να υποθέσω. Εδώ βλέπουμε το RF shield plate που έχει σαν πρώτο μοντέλο. Εδώ από κάτω βλέπουμε κάποια χαρακτηριστικά του Mega CD 2, και πίσω βλέπουμε και τις εξόδους, όπου τέρμα αριστερά είναι η τροφοδοσία, όπως βλέπουμε, AC adapter. Εδώ μετά είναι το jack, το 3,5, το mixing με το καλώδιο που σας έδειξα πριν. Και εδώ είναι τα κανάλια, αριστερό και δεξί κανάλι, τα RCA, για να συνδεθούν στο στερεοφωνικό μας. Εδώ είναι το φως, το λεντάκι, το access, το οποίο μας ανάβει όταν διαβάζει το CD-ROM. Το κόκκινο μπουτόν μας. Και μέσα το CD-ROM μας.
Να πούμε επίσης ότι για το Mega CD 2 τότε είχε βγει εκείνη την εποχή και το εξάκουμπο χειριστήριο, το Control Pad, το οποίο έχει 6 buttons και είναι πιο μικρό για να κάτσει καλύτερα στο χέρι μας συγκριτικά με το πρώτο τρίκουμπο Controller Pad, και ήταν μια επιλογή για να μπορούν να παίξουν καλύτερα παιχνίδια όπως το Street Fighter, που δυστυχώς στο Mega Drive περιόριζε πάρα πολύ εν συγκρίση π.χ. με το Super Nintendo. Αυτό λοιπόν είναι το unit εδώ, και όπως το κρατάω εδώ θα κουμπώσω εγώ τώρα το Mega Drive το 2. Κουμπώνει πάρα πολύ εύκολα. Α, συγγνώμη, δεν σας έδειξα. Λοιπόν, εδώ έχω αφαιρέσει από το Mega Drive μου το protection, το πλαστικό και το κρυφό, το slot που έχει. Και εδώ είναι τώρα τα RF. Τα RF λοιπόν. Και εδώ λοιπόν αυτός είναι ο σωστός τρόπος για το RF Seal στο Mega Drive 2, για να έχουμε καλή γύρωση. Και έχουμε βάλει και αυτό εδώ στην κάτω μεριά. Οπότε τώρα έχουμε την καλύτερη δυνατή γύρωση για να μην έχουμε απώλεια και jamming. Το πάμε σιρταρωτά και μπαίνει πάρα πολύ εύκολα. Και γένετο λοιπόν το Mega CD 2. Ένα αρκετά όμορφο design, το οποίο όμως παίρνει αρκετό χώρο σε μήκος και πάρα πολύ χαμηλό προφίλ, μπορεί να μπει καλύτερα σε κάποια ράφια, ενώ το Mega CD 1 μας πιάνει πάρα πολύ ύψος. Εννοείται ότι εδώ μπορεί να μπει και το Mega Drive το 32X, απλά τώρα δεν έχω βγαλμένο εδώ. Υπάρχει ένας αντάπτορας του 32X που υπάρχει μαζί για να μπει καλύτερα, να θελικώσει καλύτερα στο Mega Drive 2. Το Mega Drive 1 έχει καλύτερο εδώ slot για το cartridge και μπαίνει πιο ωραία. Παρ' όλα αυτά και χωρίς αυτό το ανταπτοράκι, όσοι δεν το έχουν, μπορεί να μπει και να κουμπώσει εξίσου καλά. Εδώ είναι λοιπόν το Mega CD 2 κουμπωμένο. Και εδώ είναι και το Mega CD 1, όσο μας χωράει στην κάμερα. Βλέπουμε τη διαφορά. Και βλέπουμε και τη διαφορά και στο ύψος όμως. Στο πάχος μας, πείτε όπως θέλετε. Εμένα συνεχίζει να μου αρέσει πάρα πολύ το τι έχει το Mega CD 1. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το Mega CD 1, το στυλ του, το στήσιμό του, το θεωρώ ακαταμάχητο, είναι μαγικό όλο αυτό το design, βαρύ, ογκώδες, μεγάλο, it's Sega man. Λοιπόν, 32X κουμπωμένο, είδατε λοιπόν ένα ωραίο πατραποαράδοτο unboxing, console hunter exclusive πράγματα αυτά. Και τώρα φεύγουμε στο τελευταίο μέρος του επεισοδίου, λίγο gameplay μέσα με διαφορετικά παιχνίδια Mega CD αυτή τη φορά από ό,τι στο περασμένο επεισόδιο. Φύγαμε παιδιά! Λοιπόν παιδιά, πριν ξεκινήσουμε το gameplay θα ήθελα να σας δείξω και κάποια πραγματάκια, αυτό με τα controllers που είπα πριν. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το κλασικό controller, έτσι το τρίκουμπο που είχε μέσα το Mega Drive 2, και αυτό από πού το καταλαβαίνουμε από το κόκκινο χρώμα. Τα χρώματα προσδιορίζουν από ποιο μοντέλο και επίσης και από ποια ήπειρο προέρχονται τα μηχανήματά μας αυτά. Και εδώ είναι και η αναβάθμιση, το εξάκουμπο, το οποίο τα βάζω εδώ για σύγκριση, να έχετε μια ιδέα όσοι δεν έχετε δει, δεν έχετε πιάσει, δεν έχετε παίξει με ένα εξάκουμπο. Είναι αρκετά πιο μικρό, πιο manageable να το πούμε έτσι, και έχει αυτά τα παραπάνω πλήκτρα. Το start έχει μπει και σε άλλο σημείο, γενικά σατουρνίζει λίγο για αυτό που ήρθε μετά. Εγώ προτιμώ πλέον να παίζω με τα εξάκουμπα, γιατί είναι πιο εύκολα στο χέρι και σίγουρα μου δίνουν κάποιες περισσότερες επιλογές. Να πούμε ότι αυτό το controller pad θυμάμαι να πωλείται ξεχωριστά όταν είχε βγει το Mega CD 2 λοιπόν, εκεί το 94-95 το βλέπα συχνά να απολύεται σε μαγαζιά με video games ή και στο Μινιόν, στο Λαμπρόπουλο κτλ. Στην Αθήνα, στη Στουρνάρη, στο Sega Store. Θυμάμαι να υπάρχει έτσι σαν standalone το controller pad. Και επίσης σε κάποια regions υπήρχε μέσα από τη μάνα, το στο πούμε. Δηλαδή στο ασιατικό Mega Drive που σας έδειξα πριν κάποιο διάστημα που αγόρασα, υπάρχει μέσα στο κουτί αντί δηλαδή για αυτό. Επίσης και το Multimega μου, όσοι θυμάστε όταν το πήρα πέρσι, το σφραγισμένο, μέσα έχει ένα πανομοιότυπο Mega Drive 2 εξάκουμπο controller pad. Αφήνω αυτά εδώ στην άκρη. Και θέλω επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Ένα Mega CD
ένα ολοκληρωμένο Mega CD Miner 32X μας απαιτεί τρία τροφοδοτικά. Ένα για το Mega Drive, ένα για το Mega CD και ένα για το 32X. Όσοι θυμάστε λοιπόν, αυτά τα τροφοδοτικά είναι πάρα πολύ ογκώδη. Είναι τα bricks που λέμε, τα τούβλα. Και γενικά ένα πρόβλημα που υπήρχε τότε, εγώ βέβαια δεν το είχα αυτό το θέμα μικρός, γιατί δεν είχα αυτό και αυτό, είναι ότι στα πολύμπριζα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα μπορέσει να τα βάλει όλα σε ένα πολύμπριζο. Γιατί πιάνουν πάρα πολύ χώρο, τρώνε και έτσι όπως είναι με τα καλώδια και ένα extra slot αρκετές φορές, οπότε υπήρχε ένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά όμως η Sega είχε προνοήσει και για την αγορά στο εξωτερικό, Αμερική και Ευρώπη και η Ιαπωνία σαφώς, είχε βγάλει ένα πολύμπριζο ειδικό, το οποίο το έλεγε Sega Power Strip Bar και ήταν έτσι ταξινομημένο, το οποίο μπορούσαν οι υποδοχές του να βοηθήσουν πάρα πολύ να μπουν τα τροφοδοτικά αυτού του τρίο. Πάρα πολύ όμορφο, δεν το έχω, δεν το είχα δει και στην Ελλάδα, να σας πω την αλήθεια. Κάποια στιγμή θα το χτυπήσω έτσι ξεκάθαρα και μόνο για την ιστορία. Αυτό όμως που θέλω να δείξω και είναι πάρα πολύ σημαντικό, στο περασμένο επεισόδιο είχα πει ότι ήθελα να κάνω έτσι, να πάρω ένα τροφοδοτικό τελείως διαφορετικό από το να με περιορίζει τώρα να έχω τα τρία τα τέρατα σε ένα πολύμπριζο για να μου πιάνουν πάρα πολύ χώρο. Και τότε ένας φίλος του καναλιού, ο Νίκος Ορετρώνης, μου έστειλε τότε στη σελίδα στο Facebook που δεχόμουν μηνύματα, τώρα δεν δέχομαι, μου έστειλε ότι υπάρχει στη Γαλλία ένας τύπος που πουλάει αυτό εδώ το πράγμα. Τι έχει κάνει ουσιαστικά, έχει πάρει ένα απλό adapter του κιλού, ο άνθρωπος εκεί, το οποίο όπως βλέπετε λέμε ότι είναι του κιλού γιατί ενώνεται εδώ. Και ουσιαστικά τι έχει κάνει, έχει πάρει τα βίσματα που απαιτεί το Mega Drive 2, το 32X και το Mega CD. Το Mega CD 2 για να πάρει τροφοδοσία χρειάζεται βίσμα τύπου Mega CD 1 ή Mega Drive 1 κτλ. Οπότε σε ένα μπριζάκι μπορούμε να τροφοδοτήσουμε όλο το κεντρικό σύστημα, πιάνοντας δηλαδή ουσιαστικά ένα σλότ, το οποίο είναι και πάρα πολύ πιο ελαφρύ και φυσικά χωρίς να κάνουμε ζημιά στα original, τα δικά μας τροφοδοτικά και σαφώς να μας πιάνουν τόσο τεράστιο χώρο. Πολύ καλό λοιπόν tip, και για Mega CD 1 υπάρχει και για Mega CD 2, είναι διαφορετικά όμως αυτό εδώ που βλέπετε. Εγώ έχω αγοράσει για το δεύτερο μοντέλο γιατί είναι αυτό που παίζω ουσιαστικά. Αποφεύγω να λειτουργώ το Mega CD 1 για λόγους φθοράς κτλ. Μην μου μείνει στο χέρι. Προτιμώ να το βλέπω δηλαδή έτσι στη βιτρίνα της Sega, της Zegatron που έχω δίπλα μου. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή λύση και το link αυτού του όμορφου αξεσουάρ που βλέπετε σας το βάζω στην περιγραφή του επεισοδίου. Όσοι λοιπόν το θέλετε, μπείτε από κάτω στην περιγραφή του επεισοδίου να δείτε το link αυτό. Είναι από Γαλλία και η τιμή του μεταφορικά ήταν περίπου στα 25-27 ευρώ πέρσι που το πήρα εγώ. Τώρα αν έχει ακριβήνει δεν το ξέρω, εγώ θα σας βάλω το link και εσείς κάνετε τα κόλπα σας. Λοιπόν, αυτά και φύγαμε λίγο να παίξουμε. Και τώρα πάμε να δούμε πρώτο παιχνίδι, το Sewer Shark, το οποίο είναι ένα παιχνίδι βασισμένο full σε FMV sequences, αυτό που ήθελε να καταφέρει η Sega δηλαδή στη νέα γενιά video games, δηλαδή να μην είναι πια με γραφικά αλλά να είναι με full motion video. Και το Sewer Shark επίσης είναι ένα από τα παιχνίδια τα οποία, τα λίγα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία ήρθαν στην αμερικάνικη θήκη NTSC του Sega CD τίτλων. Πάμε λοιπόν λίγο να το δούμε. Το ανάβουμε από εδώ και εδώ θα δείτε και το λαμπάκι που σας έλεγα πιο πριν ότι θα κάνει το access. Φύγαμε. Sewer Shark λοιπόν. Από τις πρώτες προσπάθειες λοιπόν για FMV Video Game της Hasbro. Mm-hmm. 1993, μην ξεχνάτε. Ο Ghost. Catfish the whole hog.
Λοιπόν. Είναι ένα shooter. Ελέγχουμε ένα περίεργο διαστημικό σκάφος στο μέλλον και είμαστε σε κάτι περίεργους υπονόμους. Τα γραφικά τώρα, είναι 640-480 υποθέτω, μήπως και λιγότερο, η ανάλυση της εικόνας που βλέπουμε. Τα χρώματα είναι σίγουρα αρκετά. Έχω διαβάσει να λέει ότι άτυπα το Media CD σε κάποια παιχνίδια έχει ξεπεράσει το όριο των 64 ταυτόχρονων χρωμάτων που μπορεί να αποδώσει το μηχάνημα, φτάνοντας μέχρι τα 192 unofficial. Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά σε κάποια Media CD παιχνίδια συμβαίνει και έχει παρατηρηθεί. Αυτό είναι το SureSat. Δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρον μπορεί να έχει όσο περνάει ο χρόνος. Σίγουρα όμως, παιδιά, τώρα είναι ότι είμαστε μέχρι το 2021 και δεν μας λέει κάτι από παιχνίδι. Δηλαδή μπορεί να γελάμε κιόλας. Αλλά για το 1993 αυτή η προοπτική, αυτή η ταχύτητα έτσι του πρώτου προσώπου που είναι όλα τα βίντεο από πραγματικούς ηθοποιούς γυρισμένα και μπαίνει μέσα στο gameplay σας, πιστεύω θα έκανε κάποιο νόημα. Μπορεί να μην γίνανε τεράστιες συμπορικές επιτυχίες, αλλά δώσανε και αφήσανε το στίγμα τους στην gaming ιστορία. Οπότε, respect να πούμε στα πρώτα FMV video games. Εγώ θα πω ναι. Πάμε τώρα στο επόμενο παιχνίδι. Σειρά έχει τώρα το Wolf Child, ένας πολύ ιδιαίτερος τίτλος του 1993, ένα platformer πάρα πολύ όμορφο από τα πολύ ωραία παιχνίδια του Mega CD, τα οποία προσωπικά μου αρέσουν αρκετά. Δεν το έχω τερματίσει, το έχω αγοράσει πριν κάποιους μήνες, αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ εντυπωσιακό και κάποια στιγμή πρέπει να ασχοληθώ μαζί μου. Πάμε λίγο να το δούμε πώς πάει. Και πάμε τώρα, Wolf Child. Τη Core. Για όσοι θυμούνται η Core. Είναι και τις πρώτες εταιρείες που συνέβαλαν για το Tomb Raider. Καταλαβαίνουμε λίγο τα loadings ότι είναι μεγάλα. Stage 1, Wolf Ship. Φύγαμε. Μόρφωσης. Έλα. Μια φορά να σας πω την αρχή το έχω παίξει το παιχνίδι. Εννοείται ότι δεν το έχω παίξει μικρότερος. Τα έχουμε πει αυτά. Έλα. Όχι. Περίεργο πλατφορμάκι. Σπέσια. Τους κλάσαμε λίγο. Ωραία. Μου θυμίζει για κάποιο λόγο. Λίγο Strider. Λίγο. Όχι πολύ. Εντάξει.
Χάσαμε τις δυνάμεις μας. Δεν νομίζω να το βγάλουμε. Χωρίς τις δυνάμεις του είναι λίγο απάλευτο. Κι όμως, στο παρατσάκ. Και μόλις περάσαμε το πρώτο level και πάμε λίγο στη ζούγκλα. Πάμε έτσι λίγο για πλάκα, αφού έχω γράψει μόνο 3 λεπτά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μάλιστα. Εδώ μου θυμίζει λίγο flashback. Και χάσαμε. Εντάξει, σε βγάζει βέβαια πάλι από εδώ την αρχή. Αυτό είναι το Wolf Child, παιδιά. Θέλω κάποια στιγμή να το προσπαθήσω. Δεν ξέρω αν κάνει save, δεν ξέρω αν έχει passcode system. Αλλά φαίνεται ότι έχει λίγο την πλάκη η τσάπη μου. Να σας πω την άλλη, για να το ψηνανάδω δηλαδή και πώς τερματίζει. Oh, secret. Τι έγινε, πήγαμε εδώ μέσα, αλλά τι, δεν μας έδωσε κάτι. Δεν μας έδωσε κάτι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο, παιδιά. Επόμενος τίτλος, The Amazing Spider-Man vs. The Kingpin. Προσωπικά ήταν το πρώτο παιχνίδι, παιδιά, που αγόρασα τότε, όταν αγόρασα το Mega CD 2. Ήταν ένας τίτλος που διάβαζα αρκετές φορές για αυτόν μικρός, στα περιοδικά, και πραγματικά ήταν κάτι σαν αποθυμένο, να το πούμε έτσι, μαζί με το Mega CD, είχε γίνει ταυτόχρονα και αγορά του. Πάμε να το δούμε και δώστε έμφαση στις μουσικάρες που έχει με την ποιότητα CD. Και Spider-Man λοιπόν. Vs The Kingpin, ακούστε τις μουσικάρες. Νομίζω είναι και το πιο ακριβό παιχνίδι αυτό της συλλογής. Είναι από τους ακριβούς τίτλους του Mega CD αυτό, γενικά. Είναι λίγο δύσκολο από ένα σημείο και έπειτα. Έχει πολύ ωραία FMV. Κάνουμε ένα skip, ωραίο το loading screen. Και πάμε να δείτε λιγάκι πώς είναι. Εντάξει, τα Spider-Man έχουν βγάλει παιχνιδάρες γενικά. Ξεχνάω παιχνίδια που έχω παίξει στο Game Boy. Το Spider-Man το 1, το Spider-Man 2. Ξεχνάω το Spider-Man στο NES, το Return of the Sinister Six που είχα. Ξεχνάω το Spider-Man το 1 και το 2 στο PlayStation 1. Μέχρι τώρα το Miles Morales που έχουν φτάσει. Πάντως, Spider-Man είχε την κλίκα του, είχε την πλάκα του. Αυτό το παιχνίδι μου στο Mega CD είναι πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης κάποια στιγμή στο Mega Drive θέλω να πάρω μια εξίσου πολύ καλή παιχνίδα του Spider-Man, το Maximum Carnage. Πάμε να δούμε λίγο περισσότερο εδώ, τι γίνεται, animation. Λοιπόν, εδώ είναι το Manhattan. Rockefeller Center. Η μασόνη, η κυρίαρχη της Αμερικής, ξέρω εγώ. Times Square. Εδώ, Central Park. Πάμε λίγο στο Central Park. Πάμε. Οπα. Άκυρο. Εδώ πάμε. Πατάω κάτι λάθος, για να δω πως κάνω όντως λάθος. Ναι, πατάω λάθος κουμπί. Λοιπόν... Οπα. Τι να κάνουν αυτοί οι τύποι εκεί. Γιατί? Έλα. Άιντε. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έκανα και τον αστυνομικό εγώ. Αφεόφοβος.
Το παιχνίδι ουσιαστικά αποτελείται από πολύ μικρά έτσι stages, μέχρι και στο τρένο, στο μετρό, σε ουρανοξύστες, έτσι παίζεις λιγάκι και είναι αυτό, βάζεις χ δηλαδή και κάποια στιγμή φτάνεις σε ένα καλό completion και αντιμετωπίζεις το τέλος των Kingpin. Πάμε να δούμε και λίγο κάπου σε κανένα Turtle Pond. Harlem, πάμε λίγο μετρό, αν έχει, για να πάμε. Ναι. Πώς σας φαίνεται, παιδιά, αυτό το παιχνίδι? Για την εποχή του πάντα, έτσι. Μπορείς να μπεις και μέσα. Το κάνει κάπως ενδιαφέρον. Τα γραφικά έτσι είναι αλλαγή. Οι κινήσεις του βέβαια είναι λίγο μονότονες, δεν έχει καμιά κλωτσιά. Βέβαια δεν χάνει και εύκολα, οφείλω να πω. Πιστεύω ότι δεν θέλει πάρα πολύ να τερματιστεί, γιατί είναι έτσι μικρού για τα λεβελάκια του. Πολύ έχει. Εντάξει, για comic fans, παιδιά, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Δηλαδή, εγώ διάβαζα Spider-Man από το δημοτικό γυμνάσιο και Modern Times, όσοι θυμάστε, Καμπανά, Mammoth Comics, το άγαλμα της ελευθερίας από πίσω. Και γενικά ο Spider-Man μου αρέσει πάρα πολύ. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχει η ελευθερία να πήρε και το movement. Δεν είναι μόνο κάτω η δράση, εξελίσσεται και πάνω. Web. Έχει και λίγο τις αστοχίες του. Ο χειρισμός του δηλαδή δεν είναι και ο πιο ιδανικός. Βαρέθηκα, λέει. Πάμε να δούμε. Οπα. Πιο μεγάλο αυτό το level. Next. Αυτό. Τόσο απλό. Λοιπόν. Πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι, παιδιά. Για τελευταίο αφήνω το Mickey Mania, το οποίο λένε ότι είναι το καλύτερο port που έχει βγει για κονσόλες, καλύτερο ακόμα και του PlayStation 1, και οφείλω να πω ότι αυτό το παιχνίδι, το Mickey Mania, μου το έκανε fan mail, donate στο κανάλι ο φίλος Βασίλης από το Ηράκλειο Κρήτης. Το είχαμε πει και τότε σε εκείνο το επεισόδιο με τις παραλάβεις και τα fan mails. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να σου πω την αλήθεια ότι δεν το είχα παίξει το παιχνίδι τόσο καιρό και ήρθε η ώρα να παίξω έστω και λίγο τώρα. Φύγαμε. Και πάμε να παίξουμε λίγο Mickey Mania. Προσωπικά είχα παίξει σε κόπια, θυμάμαι μικρό, στη Mickey Mania έκδοση στο PlayStation 1. Τώρα θα το παίξω πρώτη φορά στο Mega CD, όπως είπα. Για να δούμε. I am the
Και πάμε να δούμε εδώ τη συνέχεια του level. Ου. Έλα ρε αστείοι τύποι. Άστο, δεν πειράζει, μην ρισκάρουμε. Εντάξει, μαγικό το animation. Εδώ δείχνει ότι αλλάζουν κάπως τα χρωματάκια μας. Πρέπει να χτυπήσουμε το κουδούνι, κάτι κουδουνάκια. Χάσαμε μια ζωή. Πλάκα έχει, πάμε να συνεχίσουμε στο λίγο. Έλα βρε τύπε, να χτυπήσουμε και το άλλο το καμπανάκι. Κανείς. Μπράβο. Και τώρα έχει δημιουργηθεί εδώ μια ωραία λάμπα. Εδώ δεν μπορούμε να περάσουμε, πρέπει να έρθει ο μαύρος Πιτ να τον σπαμάρουμε λίγο. Να κάνουμε λίγο kite. Τα γραφικά βλέπετε από μονόχρωμα παίρνουν τα χρωματάκια σιγά σιγά. Έλα. Ωραία, και τώρα στην υγεία του. Τόινγκ. Πόινγκ. Ουι. Πολύ όμορφο platformer, παιδιά. Κοιτάξτε και το rotating scaling 3D. Και εδώ είναι το boss του stage. Για να δω, θα το περάσω. Έχω να παίξω από το 1997. Λοιπόν. Κάτσε να θυμηθώ τι πρέπει να κάνουμε εδώ. Α, ναι. Πρέπει να χαλάσω τους μηχανισμούς εκεί, τα γρανάζια. Αν θυμάμαι καλά, αυτό πρέπει να κάνω. Ναι, βέβαια. Και πρέπει να αποφεύγω. Καλά τα πάμε. Όποια. Τέλεια. Και νικήσαμε τον boss και βλέπουμε τον εαυτό του Μίκη. Ωραίο, ωραίο. Άρα, Βασίλη, τι μου θύμισες με το δωράκι σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρι μου, και πάλι. Και τώρα σταματάμε το gameplay και πάμε στο outro του επεισοδίου. Φτάσαμε λοιπόν και στο τέλος του σημερινού αφιερώματος για το Mega CD 2. Αυτό όμως δεν είναι φυσικά το τέλος, καθώς θα υπάρξει και συνέχεια το τρίτο μέρος, το οποίο φυσικά έχει να κάνει με το Sega Multimega ή αλλιώς CDX για την Αμερικάνικη αγορά. Η ιστορία της Sega με τα CD δεν σταμάτησε λοιπόν στο VR, στο μοντέλο αυτό που παρουσιάσαμε σήμερα, αλλά επεκτάθηκε και σε άλλα μηχανήματα, σε νέες νοοτροπίες, σε νέες ιδέες και φυσικά πέρα από το Multimega υπήρξε και η συνέχεια με το XI της JVC και το Victor Multimega που ουσιαστικά ήταν τα ίδια μηχανήματα με μικρές διαφοροποιήσεις. Αυτά ήταν πολύ ξεχωριστά, ήταν ιδιαίτερα μηχανήματα όπως και το Multimega, καθώς η νοοτροπία τους ήταν ότι μπορούσαν να παίξουν και Mega Drive Games και Mega CD Games σε μία κονσόλα, χωρίς να χρειάζονται add-ons. Σε αυτό βέβαια δεν έμεινε να παίξω και η Pioneer με το Laser Active, που αυτό είναι ένα άλλο πολύ ξεχωριστό κομμάτι, και φυσικά η Aiva μαζί με το Aiva Boom, το οποίο είναι ένα φορητό boombox,
το οποίο μπορούσε να παίξει και αυτό Mega CD παιχνίδια και Mega Drive Games. Όλα αυτά θα τα δούμε στο μέλλον, καθώς τα έχουν συλλέκτες γνωστοί μου και αν δεν τα έχω πάρει εγώ, θα τα παρουσιάζουμε τότε μέσω των φίλων. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε πολύ. Περιμένω τα σχόλιά σας, περιμένω το like σας, περιμένω το subscribe σας, ειδικά αν είστε νέοι φίλοι του καναλιού, και τα λέμε σύντομα με το επόμενο επεισόδιο. Keep it retro!